Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Style Me Up. Τι κάνετε, καλοί μου τηλεθεατές. Καλό μεσημέρι, είμαστε εδώ στην καλύτερη ώρα που εσείς ή ετοιμάζεστε να πάτε, ή μας βλέπετε και τρώτε, ή έχετε ήδη φάει και χωνεύετε και παίρνετε όλη την ενοχή ότι πω, που έπαγα τώρα πώς θα πω σε αυτά τα ρούχα που δείχνουν αυτοί εκεί. Αλλά για όλα τα μεγέθη μπορεί να έχει στυλ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Μαρία μου, μην πεις άλλο για φαγητό. Αχ, και έχω μια πείνα. Δεν σας βλέπω. Για να δούμε ποιος άνθρωπος είναι πίσω από την πόρτα. Τι θέλει, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Μπορεί να έχω συμβατικό ντύσιμο, αλλά είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Άντρας, τι, γιατί το πατάς, επειδή είναι ευχαριστημένος, όχι επειδή είναι άντρας. Εντάξει, κάτσε να δούμε. Συμβατικό το λες. Ευχαριστημένος είσαι. Γιατί ήρθες εδώ, πουλάκι μου, για να μας τυραννίσεις. Ας γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, πρε αδερφέ. Ναι, καλύτερα μέσα κόσμο εδώ να γίνει λαβαντούρι. Έτσι κι αλλιώς είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να δούμε, να συμφωνήσουμε ή να μην συμφωνήσουμε, να δούμε αν θέλει τόσο μεγάλη αλλαγή, γιατί περιμένουμε. Πάντως, άμα δεν θέλετε, θα κάνουμε ότι δεν είμαστε εδώ. Είναι καλό όμως και όλο αυτό που συμβαίνει, διότι μέσα από το λάθος ή το σωστό, σύμφωνα με το τι θα δούμε, δίνουμε συμβουλές που είναι πολύ χρηστικές για το κόσμο που μας παρακολουθεί, Μαρία μου. Πάντα, θα κάνουμε ότι είμαστε εδώ. Να κάνουμε, ναι. Κάνε για να ανοίξει η πόρτα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Συμβατικό το ντύσιμο, αλλά δεν ξέρω πόσο συμβατικό είναι και τα γόρια. Ονομάζομαι Κρίστιαν Γκέργη. Σπουδάζω ηλεκτρολόγο μηχανικό στην Πάτρα. Είμαι τριτοετής. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να γυμνάζομαι, να τρέχω, να βγαίνω βόλτες με τους φίλους μου. Το ντύσιμό μου, ναι, μεν είναι συμβατικό, αλλά είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Συνήθως στην καθημερινότητά μου φοράω πιο πολύ casual ρούχα, τον κάργο μου, την μπλουζίτσα μου, μια απλή μπλούζα, ένα ωραίο jacket. Και απλά είμαι εδώ για να μου πείτε μερικές συμβουλές πώς μπορώ να βελτιωθώ. Καμιά συμβουλή. Ζηλεύετε που είναι κούκλος το παιδί. Καθόλου συμβατικό το αγόρι. Εγώ το βλέπω ψηλό, μπρατσά, με ποδάρες. Και πολύ ευχαριστημένο. Αγόρι μου, ανταγωνισμός, αντρικός, ξέρεις. Δεν πειράζει. Τι λεβέντης είναι αυτός, γιατί. Τι νους έχεις. Είμαι 1,90. Ακούς, Δημήτρη, 1,90 είναι. Γι' αυτό που τον είδα και πάτε σε κατευθείαν, Μαρία. Λέω τόσο ωραίο άντρα, δεν θέλω να αλλάξω. Καταρχήν, πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είπες και στο μότο είσαι ευχαριστημένος με αυτό το στυλ. Ναι, ναι. Άρα και οι δικοί μας οι συνεργάτες δεν έχουν να κάνουν πολλά πράγματα. Κρίστιαν μου, 10 από μένα. Δεν χρειάζεσαι αλλαγή, αγόρι μου. Εσύ είσαι ημίθεος. Εντάξει, θα ήθελα μια συμβουλή, βέβαια. 21 χρονών είσαι. Ναι. Αγόρι μου, φαίνεται μεγαλύτερος. Ναι, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλός και έχει όγκο και είναι πολύ αθλητικός, εγώ από περιέργεια άφησα να μας πει γενικά τι άλλο μάλλον ήθελε να μας πει, γιατί δεν έλεγε και πολύ πράγματα που να με πείσουν. Ναι. Δηλαδή, έδωσε ένα μότο και τύπου βγήκαμε πολύ ωραίο, το ξέρω, βασικό. Που δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι να έχεις αυτοπεποίθηση. Ναι. Το μόνο που με ενοχλεί. Αν θα έπρεπε κάτι να πω, είναι αυτά τα σκισίματα που λέω πάντα που δεν τα πολύ αγαπώ. Εγώ, Μαρία. Τίποτα άλλο. Μια χαρά ναι. Είσαι. Φέρτε μια βελόνα, φέρτε μια βελόνα και μια κλωστή να τη ράψουμε αυτή την τρύπα. Θα ράψεις το παιδί το παντελόνι. Βγάλε παιδί το παντελόνι σου. Εύκολο. Κάμπαλο. Ωραία. Έχει και τρέκλα. Μπορούμε να δούμε ρούχα του Κριστιαν. Ναι. Έλα κοστί μου με την τρέκλα του Κριστιαν. Ωραία τρέκλα. Ωραία τρέκλα, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ συνήθως. Βγάλε το. Θα το φορέσω όταν θα πάω κάπου πιο επίσημα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Σας ευχαριστώ. Π.χ. σε γάμο μπορώ να το φορέσω κιόλας ή σε γάμο μπουζούκι. Καταλάβατε. Αυτό έχει μέσα ενσωματωμένο ένα γυλαίκο. Όχι, όχι, έτσι είναι. Να το ανοίξω. Έχει μια έξτρα πατηλέτα. Αυτό μου κάνει λίγο πιο σπόρτι, να σου πω την αλήθεια. Βγαίνει, αυτό αφαιρείται. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, όχι. Εάν αφαιρείτε. Ναι, αφαιρείτε, αφαιρείτε. Ωραία, ναι. Εάν αφαιρείτε, καλό είναι να τα κάνεις πιο επίσημο ντύσιμο, πιο βραδινό μάλλον, να το αφαιρείς. Κριστιάν μου, εσύ γιατί μας ήρθες. Εσύ ήρθες εδώ να μας δείξεις τι. Αυτό εδώ θα το φορέσω. Μ' αρέσει αυτό. Για μια βόλτα, π.χ. Ωραίο πουκάμισο, αμερικάνικη παραλλαγή λέγεται αυτό. Α, αυτή, γιατί αμερικάνικη. Είναι το σχέδιο που έχουν οι Αμερικάνοι στην παραλλαγή τους. Το καμουφλάζ είναι το συγκεκριμένο print. Είναι πάντα έτσι. Στο πεζικό τέτοια. Το έχουν μόνο οι Αμερικάνοι αυτό το στρατό. Και από ελληνικό στρατό έχω σπίτι. Η ελληνική παραλλαγή. Είναι πιο πράσινο. Φοράνε και εξωματικοί πολλοί Έλληνες αυτή την παραλλαγή. Και θα τσακωθούμε τώρα για τα. Η παραλλαγή, σαν μοτίφ, το συγκεκριμένο, είναι σχεδιασμένο από τους Αμερικάνους. Οπότε λέμε ότι είναι αμερικάνικη παραλλαγή. Η ελληνική παραλλαγή είναι πολύ διαφορετική. Είναι πιο αφαιρετική. Α, το εννοεί το design τη παραλλαγή, όχι το χρώμα. Το print.
Εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν την έχω προσέξει. Όχι, αλλά είναι φαίνεται ότι Μαρία, μιλάμε για τα πάντα και για λεπτομέρειες. Τι πιστεύω να μιλάω. Δείχνεσαι. Όχι, καλέ. Να, αυτό από μέσα θα το φορέσουμε μια απλή μπλουζίτσα, όπως τώρα που έχει φορά αυτήν εδώ. Φυσέλ. Αυτά. Και το παπουτσάκι αυτό, ναι, είναι με το παλτό, συνήθως. Ωραία. Δεν μίλησες καθόλου. Είσαι πολύ όμορφο αγόρι. Ένα απλό τζιν χωρίς κίσιμο, ένα τίσερτ από πάνω και το τζάκετ φοράς, θα σου είναι τέλειος. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά σου. Είναι πολύ μοντέρνο και σου πάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το μου σου, μ' αρέσει που είσαι προσεγμένος, είσαι συναισθαλμένο παιδί και μ' αρέσει πολύ σαν άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, συναισθαλμένος δεν είναι, γελαστός είναι, θεωρώ. Είναι ένα παιδί που είναι και τροπαλό και ερενοπολί. Τάχα μου. Τι τάχα μου, καλέ, τι έχεις να πεις για το παιδί μου. Πετάει, τον βλέπω εγώ. Συγγνώμη. Απλά είναι γλυκός. Είναι γλυκός και όμορφος και ψηλός και λεβέντης και δεν θέλετε, ζηλεύετε. Εγώ δεν ζηλεύω, είμαι τα καλύτερα. Ο Γιάννης που μέσα είναι τσίκ, δεν τον βλέπω, όχι, δεν. Μια χαρά, τα καλύτερα πάει για σένα, μην αγχώνεσαι. Εγώ σε ακούω, μην αγχώνεσαι. Κριστιανή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, δεν καλή πειράζει. Πρόοδο, ευχαριστώ καλή πολύ πάντως και χαιρετίζουμε. Καλά, γεια σας. Ευχαριστώ, καλό, γεια. Θέλετε να πάμε παρακάτω? Πάμε. Για να δούμε. Ο άνθρωπος, ο επόμενος, το άτομο που είναι πίσω από την πόρτα, έχει ανάγκη από τις συμβουλές σας ή τα ξέρει όλα και δεν αλλάζει το στυλ που έχει? Κομπλάρω όταν έρχεται η ώρα να αναδείξω τη θηλυκότητά μου. Πω, παιδιά, πόσο κλασικό είναι αυτό το μότο. Πραγματικά πάρα πολύ κλασικό. Πολλές γυναίκες πιστεύω ότι είναι σπίτια και το νιώθουν και όταν είναι έτοιμοι να βγουν από το σπίτι λένε όχι, δεν μπορώ να το βάλω. Αν έχεις θηλυκότητα, αγάπες μου, και με ράσο να είσαι, δεν καλύπτει. Πρέπει να βρούμε και να δείξουμε τη χρυσή τομή και ποιο είναι το σημείο, αν υπάρχει σημείο, του πόσο σεξι μπορεί να είσαι όταν βγαίνεις ή όταν είσαι σε ένα περιβάλλον. Για να ανοίξει η πόρτα λοιπόν να δούμε. Καλησπέρα σας. Καλώς την. Λοιπόν, είμαι η Βασιλική Μιχασουρίδη, είμαι 21 ετών. Αγάπη. Το σπουδάζω με ευτική. Το στυλ μου είναι κυρίως αθλητικό. Φοράω περισσότερο φόρμες και τζιν. Μ' αρέσουν τα χρωματιστά ρούχα, απλά προτιμώ συνήθως ουδέτερα. Και δεν φοράω πολύ φούστες και φορέματα, λόγω του ότι δεν ξέρω αν μου ταιριάζουν. Και ήρθα εδώ πέρα να με βοηθήσετε να δείξω τη θηλυκότητά μου και να βρω το στυλ που μου ταιριάζει. Ασχολούμαι και με την πυγμαχία, εδώ και 1,5 χρόνο. Γι' αυτό μην τολμήσετε. Τι είναι ξέρει αυτό? Πότε το είπε, λίγο πριν. Μήπως και σκεπτόσασταν να πατήσετε μπάζερ. Δεν πατάει κανείς μπάζερ. Κέρδισες. Μπράβο, έφτασες. Καλώς ήρθες. Βασιλική μου, η πυγμαχία με τη θηλυκότητα, καμία σχέση. Γλυκιά. Πριν ξεκινήσεις, δείξε μας τα νύχια σου, γιατί τα παρακολουθώ από μακριά και προσπαθώ να καταλάβω τι έχεις κάνει. Είναι ζευρέ. Είναι τύπου γαλλικό. Όχι, είναι τύπου γαλλικό, απλά έχω βάλει άλλο χρώμα. Καρδούλα μου. Α, έχεις το σημαίνιο στο... Ναι, είναι γυαλιστερό. Μα, α, τώρα το δω, ωραίο. Έχεις πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Έχεις πολύ όμορφο πρόσωπο, είσαι πάρα πολύ χαμογελαστή. Εγώ βλέπω μια θηλυκότητα και ένα sex appeal που έχεις. Απλά θέλεις την κατάλληλη καθοδήγηση να το βρεις και στα ρούχα σου. Δημήτρη μου, τη θηλυκότητα, πού την είδες? Βγάλε όμως το γυαλί σου για να δεις καλύτερα. Εμένα μου αρέσει, θα ήθελα πάρα πολύ να με επιλέξεις, να παίξουμε και box μέσα να σου κρατήσω στόχου. Και να βρούμε και το κατάλληλο ρούχο, το κατάλληλο στυλ για σένα, να το αναδείξεις και να μην το φοβάσαι. Αν και είσαι 21 χρονών, ξέρεις πόσο στάδιο να περάσει τη ζωή σου από αυτό? Πάρα πολύ. Γι' αυτό θεώρησα ότι είναι νωρίς για να το τολμήσω αυτό, για να καταλάβω τι είναι αυτό που μου ταιριάζει. Γλυκιά μου, δεν σας βάζω όλοι σε ένα καζάνι. Απλά είχα πάρα πολλές κοπέλες, σαν και σένα, που πραγματικά πιστεύω, αν τα έχεις δει, ότι έχω βρει ακριβώς το στυλ να δείξουμε την θηλυκότητα για την δικιά σου ηλικία. Φαίνεσαι τόσο γλυκιά και τροπαλή. Ευχαριστώ γλυκό, πάρα πολύ. Έχεις ένα υπέροχο πρόσωπο, υπέροχα μάτια. Δυστυχώς έχεις αυτή τη βλεφαρίδα που με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί δεν την χρειάζεσαι και απλά φαίνεται όλο το όμορφο το πρόσωπο και μετά λες, αχ, έχει μια ψεύτικη βλεφαρίδα. Θέλω πολύ να είμαστε μαζί, να το βρούμε μαζί και να σε μαθαίνω και λίγο περισσότερο, γιατί μου φαίνεσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμένα. Έχω δει το μότο σου. Περιμένω να βγει ένα κορίτσι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω μπροστά μου. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πάρα πολύ θηλυκή από μόνη σου.
ο τρόπος που στέκεσαι και αυτή τη στιγμή, με αυτό το λίγο νάζι, ο τρόπος που μιλάς, που χαμογελάς, καταλαβαίνω ότι είσαι ένα νέο κορίτσι, αλλά συγχρονώς βλέπω μία έντονη θηλυκότητα. Ίσως έχεις μία διαφορετική ματιά εσύ για όλο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να μου το εξηγήσεις το κατάστημα, για να σε βοηθήσω και να βρούμε το στυλ που εσύ και εγώ θα σου προτείνω σύμφωνα με τα trend και τις τάσεις εποχής. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαστε μαζί. Ευχαριστώ. Πώς σου φαίνονται? Είναι πάρα πολύ ευγενική. Ένιωσα κατευθείαν άνετα. Στην αρχή είχα έρθει με λίγο άγχος. Λίγο τράκα έχει, σου φύγε όμως. Σε είδα λίγο στο διάδρομο σιγά σιγά. Όταν έφτασε εδώ ήσουν πολύ καλύτερα και θα είσαι ακόμα καλύτερα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μέχρι τη μεταμόρφωση θα δεις πόσο ωραία θα περάσουμε σήμερα. Είμαι σίγουρη. Πριν αποφασίσεις ποιον από τους τρεις διαλέγεις να συνεργαστείς, θέλω να δούμε τα ρούχα σου. Έχει φέρει τρέκλα για να καταλάβετε το στυλ της, τι κομμάτια έχει, αν αυτά αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της, αν την κρύβουν. Άλλη μια ώρα, δίχως σκοπό, μια καλησπέρα, πού να την πω. Για να δούμε. Κοίτα, έχει λιλά χρώμα που μου αρέσει. Μ' αρέσει η φόρμα. Είναι το μόνο χρωματιστό που είναι έχω. Είναι πολύ ωραίο αυτό το λιλά. Είναι το μόνο χρωματιστό φανταστικό, που έχω αυτό. Αυτή η φόρμα, με το top. Ναι. Είναι πάρα crop πολύ το ωραία. Πολύ ωραία η φόρμα. Ενημερωμένο πολύ. Και από άλλα χρωματιστά έχω... Σιγά σιγά, περίμενε. Δείξε και δείξε το από κάτω. Αυτό το σύμβολο. Αυτό. Φόρμα. Βγάλε και τη φόρμα. Αυτά τα φοράς μόνο με αθλητικά. Ναι. Τώρα και θα σου πω πάρα πολύ απλά. Θα μπορούσες, για να τα κάνεις και πιο θηλυκά και είναι και πολύ τάση αυτή τη στιγμή, να βάλεις απλά ένα πέντυλο από κάτω. Δεν το έχω σκεφτεί με τη ναι, φόρμα. Είναι λέει, και λίγο περίεργο. Λες, φοράω μια φόρμα. Αλλά είναι πάρα πολύ στιλάτο. Και μια μεγάλη καδένα εδώ, τύπου μπρο. Δεν τα έχω σκεφτεί έτσι. Συνήθως βγαίνω πιο απλή. Το 11, 12, 13 τη βλεφαρίδα τη σκέφτηκες όμως. Ήταν η ιδέα της κολλητής μου αυτή. Τι είναι 11-12-13. Το νούμερο της βλεφαρίδας. Πεθαίνω. Για συνέχισε. Λοιπόν, από χρωματιστά είχα πάρει αυτή την γούνα. Και δεν την έχεις φορέσει ποτέ. Δεν την έχω φορέσει ποτέ. Γιατί? Την έχω δοκιμάσει, έχω βρει πώς θα τη συνδυάσω. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα δερμάτινο κολάν την είχα συνδυάσει και μία απλή μαύρη μπλούζα. Ωραιότατο. Δεν είχα τολμήσει ποτέ τους να ασχοληθώ με να χρώματα πολλά. Να ταιριάξεις πολλά χρώματα. Ήμουν στα πιο ουδέτερα από ό,τι βλέπετε. Οπότε color blocking δεν έχει κάνει ποτέ και γενικότερα δεν έχει δοκιμάσει. Εντάξει, εκεί 21 χρονών. Εμπριμέ φοράς, έκτος από το βλέπω κάτι. Αυτά είναι τα βραδινά που φοράω. Που δεν φοράω φορέματα και φούστες. Τι φοράς αυτό... Μην το βγάλεις. Όχι, 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 δεν πειράζει. Βγάλ το. Δεν θα σε αφήσω να πας. Καλά, για ποιο λόγο το έχεις πάρει. Πραγματικά, πες μου, πού το βρήκες αυτό. Καλό σε με φόρμα είναι. Όχι, ναι. Δεν φοράω φορέματα και φούστες τόσο... Καλή, κράτα το καλά να το δούμε. Επειδή στο μειώσαν οι άλλοι, μην το τσελακώνεις το ρουχαλάκι. Και έχω και ένα animal print έτσι βραδινό που φοράω. Θα το δείξω κι αυτό. Ναι, αυτό είναι καλύτερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ θέλω να πω το εξή. Να σα πω κάτι στο άλλο. Μια δαντέλα έχει που ξυλώνεται και μένει άσπρο μαύρο. Είναι λίγο μεγαλίστικο γι' αυτό όπως είναι. Ναι, άμα φύγει κατά αυτό. Το πατρόλ είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ξυλώνεται. Και αν δεν έχει αφήσει αποτύπωμα από κάτω, μια χαρά θα είναι μετά. Έχει ένα κοφτάκι. Ράβε, ξύλωνε. Τι ράβε, ξύλωνε, βρε Μαρία μου. Πέτα το να τελειώνουμε. Ξέρετε τι θέλει να βγάλουμε. Επειδή το μουτράκι της έχει αυτό το παιχνιδιάρικο, είναι σεξι και πικάντικο. Πρέπει αυτό που βγάζει αυτό το μουτράκι να το βγάζει και το στυλ της. Καλά, εντάξει τώρα η φόρμα, η crop top και όλα αυτά δεν είναι. Είναι... Καλή φορά η crop top και έχει εδώ και άνοιγμα. Απλά συνήθως φοράω. Κάνει μικρές προσπαθήσεις πιο πολύ. Ειδικά το τελευταίο χρόνο, φαντάζομαι. Ειδικά το τελευταίο χρόνο, λέω. Ναι. Με απλά λόγια θέλουμε ένα trendy sexy. Αυτό θέλουμε. Ήρθε η ώρα. Από σένα να μου διαλέξεις και να πεις με ποιον από αυτούς τους τρεις υπέροχους επαγγελματίες. Θα συνεργαστείς για να ανακαλύψουμε αυτό το, πώς το είπαμε, sexy... Trendy. Sexy trendy. Sexy trendy. Λοιπόν, αυτό το είχα σκεφτεί και πριν έρθω. Α, είναι ήδη είναι. Ναι, βλέποντας τα επεισόδια, πιο κοντά στις επιλογές μου και στα γούστα μου, ήτανε ο Δημήτρης. Νίκης ο Δημήτρης. Το πήρα το παιδί. Πού το πάνε το παιδί, πού το πάνε το παλικάρι. Πάρε, Δημήτρη μου, τη Βασιλική και φέρτε μου κατά εδώ. Ο Δημήτρης, λοιπόν, θα μεταμορφώσει τη Βασιλική μας. Κάτσε σκέψου, ψάξε στο μολ, θα στη στείλω σε λίγο. Προς το παρόν την παίρνω στο καμαρίνι μου. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, πάρα λοιπόν, πολύ. Εσύ, 21 μου. Η
Ηρέμησες λίγο από το άγχος. Ακόμη ομολογώ ότι έχω λίγο τρακ. Εντάξει, θα φύγει σιγά σιγά, γιατί σε λίγο θα αρχίσει και με τον Δημήτρη να ψάχνετε ρούχα. Διάλεξες τον Δημήτρη γιατί είναι άντρας και αισθάνεσαι ότι θα είναι πιο ειλικρινής απέναντι σε αυτό που θα σου πει. Πιστεύω ότι θα κάνει κάτι νεανικό το οποίο θα αναδείξει αυτό που ψάχνω. Ψάχνεις μια θηλυκότητα που όμως θα είναι τόσο όσο να μην αισθάνεσαι ότι γίνεσαι προκλητική. Δεν υπάρχει προκλητικό ντύσιμο για μένα. Απλά δεν τολμούσα να φορέσω φούστες και φορέματα γιατί δεν ήξερα αν με κολακεύουν. Έχεις αγόρι? Όχι. Είχες κάποια στιγμή? Ναι. Όταν τον έβλεπες να σε κοιτάζει με θαυμασμό, δεν καταλάβαινες ότι αυτό που φοράς αρέσει στα μάτια του άλλου? Προφανώς, στα μάτια του άλλου δεν υπάρχει, εφόσον σε έχει επιλέξει, δεν υπάρχει κάτι. Δεν είναι κριτήριο να του αρέσεις με το τι φοράς. Δηλαδή, σημαίνει ότι αυτός του αρέσει έτσι κι αλλιώς, άρα δεν έχει γούστο. Ναι, αν σε θέλει, δεν μπορεί να πει κάτι, δεν τον παίρνει να πει κάτι. Α, δεν τολμάει, γιατί μετά θα έχει γκρίνια. Πολύ. Σε σχέση λοιπόν με το στυλ, θέλω να αφαιθείς, να εμπιστευτείς και το Δημήτρη σε αυτά που θα ψάξετε για το στυλ σου και τον Τρίφωνα θα πάει να κάνει με τα μαλλιά σου, γιατί έχεις και ένα περίεργο χρώμα. Έχει ανοίξει. Τι ήταν? Είχε ξεκινήσει χάλκινο. Εντάξει, πρέπει όλο αυτό να αλλάξει. Έχω να γίνει δοκιμάσει ένα... πολλά χρώματα στα μαλλιά μου. Ναι, τι χρώματα έχεις δοκιμάσει? Έχω κάνει ξανθό, έχω κάνει μαύρο, το έχω κάνει μοβ, το έχω κάνει κόκκινο. Το χειρότερο ποιο ήταν? Το μοβ. Το μοβ, ε? Με αγριεύε πάρα πολύ. Περισσότερο από το μαύρο? Περισσότερο. Όχι, εδώ θα κάνουμε κάτι που δεν θα σε αγριεύει, θα σε κάνει γλυκιά, θα σε κάνει σεξι, θα φτιάξουμε μια φόρμα στο μαλλί που δεν την έχει. Είναι απλά μαλλιά που έχουν κάποτε μακρύνει. Και θα σε δω στο τέλος που θα δεις και εσύ τον εαυτό σου και δεν θα σε αναγνωρίσει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Βασιλικούλα ζάχαρη, βασιλικούλα μέλι και το μαλλί ατιμέλιτο και θέλει φτιάξιμο. Μ' αρέσεις, Δημήτρη, μου όταν δίνεις συμβουλές για μαλλιά. Σ' αγαπώ. Έχεις κάνει και το δικό σου κούρεμα εδώ. Τι είσαι, έχεις πειραματιστεί πολύ με το μαλλί? Κομωτής. Έχεις πειραματιστεί πολύ, ε? Πάρα πολύ. Ποιο είναι το φυσικό σου? Καστανό ξανθό. Και ποιο είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο από όλες τις αλλαγές που έχεις κάνει? Το ξανθό. Όταν γίνεις ξανθιά, αγάπη μου, είναι δύσκολο να επιστρέψεις πάλι. Σε καταλαβαίνω. Τώρα που είμαστε πιο κοντά, γιατί μας χώριζε και ένας διάδρομος και γενικότερα μία απόσταση, αυτό που είπες δεν το βλέπω καθόλου. Είτε με γυαλιά είτε χωρίς γυαλιά, τη σεξουαλικότητα την έχεις. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Δεν μπορεί να κρυφτεί εύκολα. Μάλλον δεν το έχω ανακαλύψει. Έλα μωρέ, επειδή το έχεις ανακαλύψει, τώρα μας κοροϊδεύεις όλους εδώ πέρα μέσα, τέλος πάντων. Κι εγώ νομίζω ότι το ξέρει ότι έχει θηλυκότητα. Απλώς θέλει να το τερματίσει. Δέκα. Θέλει κι άλλο. Εγώ νομίζω ότι ήρθε, διάλεξε τον Δημήτρη και περιμένει όλη την ώρα να ακούσει από τον Δημήτρη πόσο θηλυκή και ωραία είναι. Για να δούμε, έτσι θα συνεχίσει την βραδιά. Δεν σου αρέσουν τα φουστάνια, οι φούστες, τα φορέματα? Μ' αρέσουν, αλλά δεν τα φοράω τόσο συχνά. Γιατί? Έχω συνηθίσει να νιώθω πιο άνετα. Okay, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε σιγά σιγά, να μου πεις και εσύ, να σου πω και εγώ και κάπου θα το βρούμε στην πορεία. Προσέξτε εκεί που το βρίσκετε, μην το χάσετε, γιατί ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Έλα ξεκινήσουμε με κάτι απλό, ένα ρηχτό φόρεμα, να σου φέρω και παπούτσια. Α, ορίστε, πάρε αυτά τα πράσινα τα πέδιλα να τα δοκιμάσουμε. Για να δούμε πώς είναι στο σωματότυπό σου, εντάξει. Πώς σου φαίνεται, νιώθεις άνετα? Νομίζω δεν με κολακεύει ιδιαίτερα. Τι δεν σου αρέσει? Έτσι όπως το βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι δεν σου πολύ πάει. Καλέ, τι να της πάει. Την πάει και τη φέρνει, είναι δυνατόν. Αλλά, μ' αρέσουν οι βάτες που έχει, λίγο εδώ πέρα για τα μπράτσα σου. Δεν σου κολακεύει πολύ ωραία εδώ τη σιλουέτα. Επίσης, τι λύκους και εξωτικά έχεις κάνει εδώ? Λύκος είναι με πρόσωπο, δεν είναι εξωτικό. Α, είναι με πρόσωπο, συγγνώμη. Για να δω και το άλλο. Ονειροπαγίδα. Ονειροπαγίδα. Για να δω και αυτό. Τώρα τα βλέπω τα τατουάζω. Αυτό μου αρέσει. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης έχει τακτική μας. Βάζει στην αρχή τα άκυρα για να μας φαίνεται μετά το επόμενο πολύ καλύτερο. Γιατί μετά από αυτό, ό,τι και να δεις καλύτερο θα είναι. Πολύ, πολύ καλά τι κάνει. Εγώ πιστεύω απλά έβαλε κάτι κοντό έτσι για να βλέπει πραγματικά πού είναι τα τατουάζ αυτά. Ήθελε να τα πάει αλλιώς κάπως για να τα δει. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Πάμε να συνεχίσουμε να βάλεις αυτό εδώ το σακάκι.
Με αυτό το τζιν. Ωραία, τέλεια. Να δούμε που αισθάνεσαι πιο άνετα και να συνεχίσουμε όμορφα και ωραία. Δεν θα πω τίποτα, θέλω να κοιταχτείς πρώτη εσύ, να μου πεις τη γνώμη σου. Θα το επέλεγα αυτό το στυλ. Λίγο το παπούτσι βέβαια δεν έχω συνηθίσει. Δεν φοράς γενικά τακούνια, ε? Όχι, δεν φοράω τόσο, εκτός αν είναι χοντρό το τακούνι. Ναι. Ή αν είναι μποτάκι, να είναι λίγο πιο σταθερό. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσες αυτό το στυλ να το υιοθετήσεις και να το βάλεις ανάλογα με το παπούτσι, είτε βραδινό, είτε καθημερινό, είτε για καφέ. Αλλάζοντάς το, δηλαδή μια πολύ ωραία πλατφόρμα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το βάζεις για να το κάνεις έτσι για σένα να είναι πιο κοντά σε σχέση με την κόβα που δεν μπορείς να την περπατήσεις. Αλλά θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι το τζιν σε κολακεύει πάρα πολύ. Ναι, να έχει κάτσει ωραία στο σώμα μου. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εδώ κάτι πάει να κάνει ο Δημήτρης. Βλέπω μία προσπάθεια. Με μ' αρέσει το παντελόνι, μ' αρέσει το μπλουζάκι φανελάκι, δεν ξέρω πώς είναι αυτό από μέσα. Μου αρέσει η γόβα. Το σακάκι δεν μου αρέσει καθόλου, το συγκεκριμένο. Bad choice, Δημήτρη. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το σακάκι μου. Αυτό το λαχανί με τρελαίνει. Να βάλουμε και μία ζώνη να το δεις. Κάτσε, κάτσε, σίγουρα. Εσύ, κοιτάξω εκεί. Άσε, σε ντύνω εγώ. Okay. Πώς έλεγε ο Χατζηχρήστου, κάτσε, κάτσε, θα πάω εγώ. Ε, τώρα ακόμα πιο ωραία και με ταιριάζει και απόλυτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, έδωσε παραπάνω στυλ η ζώνη. Τώρα δηλαδή το έσωσες. Πες το μας και αυτό. Είχε στην τρέκλα σου μία λιλά φόρμα. Ναι. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είδα ένα πάρα πολύ ωραίο λιλά παντελόνι που θέλω να το δοκιμάσεις αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Μια που δεν έχω την τρέκλα σου εδώ. Με αυτή εδώ τη ζώνη και την μπλούζα και είδα αυτά τα πέδιλα. Θέλω να τα δεις, να δούμε το συνδυασμό. Πόσο σου πάει αυτό το στυλ, σου πάει πολύ αυτό το παντελόνι. Εγώ νομίζω ότι δεν μου πηγαίνει. Εσένα δεν σου πάει αυτό. Όχι, παιδιά. Πάλι καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει, αλλά δεν είναι για το κορίτσι αυτό. Είναι για μένα πολύ ξένο πάνω της. Καθόλου. Το φλωράν μ' αρέσει. Σε άλλη κοπέλα θα μ' άρεσε να το δω. Δεν έχουμε τώρα, εσένα. Αλλά σε μένα δεν νομίζω ότι πηγαίνει. Γιατί? Τόσο. Γιατί και το πέδιλο και το παντελόνι. Είναι λίγο μακρύ το μανίκι, αλήθεια. Είναι, σήκωσε το λίγο που το αφήνεις έτσι. Εγώ θα συμφωνήσω με τη Βασιλική. Δεν της πάει καθόλου. Δεν θα το επέλεγα. Γενικότερα εσύ είπες ότι δεν επιλέγεις ρούχα που έχουν να κάνουν με πριν, με φλωράλ και τέτοια και έντονα χρώματα, έτσι. Έντονα χρώματα δεν φορούσα, όχι. Κοίτα μου στήρα που σου φωτίζει το προσωπάκι σου. Δεν διαφωνώ. Είναι μια πρόταση για το Πάσχα αυτό. Δεν νομίζω ότι θα έβγαινα να πάω κάπου. Αυτή η πανδεσία χρωμάτων που ταιριάζει και με το πιστολάκι μου με στέλνει, με στέλνει, με στέλνει στο πουθενά. Τον έχει υπερδέψει νομίζω τον Δημήτρη σήμερα το κορίτσι αυτό. Έχω δει ένα τρομερό φόρεμα για σένα που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Κάνει αυτό το κρουαζίδο μπροστά που νομίζω θα σε βοηθήσει και θα σου καλύψει, θα σου δώσει και πολύ. Ωραίο εδώ, καμπύλες, θα τις τονίσουμε όλες, θα δώσουμε χρώμα, θα σου δώσουμε τα πάντα, σεξ απειλ. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Έτσι, διάθεση όλα. Και, λεοπάρ, πέδιλα. Τέλεια. Και αυτό μου αρέσει. Και αυτό σου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Με βρήκα. Με βρήκες. Τέλεια. Έλα, Βασιλικούλα, πάμε το τραγούδι. Βασιλικώστα. Α, το κορίτσι με χρώμα και κρουαζέ. Τέλειο. Αυτό μου αρέσει πάνω μου. Και εμένα μου αρέσει πάνω σου. Πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ. Παρόλο που δεν φορούσα τόσο φορέματα και σορτσάκια γενικά κοντά. Γιατί? Για να νιώθω πιο άνετα, όπως είπα. Τώρα με αυτό δεν νιώθεις άνετα? Ναι, μου αρέσει σαν εικόνα. Και με έχει βολέψει αρκετά. Τονίζει πολύ όμορφα τις καμπύλες σου και γενικά μου αρέσει πολύ αυτό το χρώμα. Και το παπούτσι, επειδή είναι και χοντρό το τακούνι. Οπότε μπορείς να το περπατήσεις, είναι πιο άνετο για σένα. Είναι πιο άνετο, ναι. Σου πάει πάρα πολύ. Φτού, φτού, κορίτσι μου, μη σε ματιά σου. Θα συμφωνήσω. Δεν μ' αρέσει. Μου φαίνεται το ρούχο ότι είναι ένα τζέρσεϊ λίγο... Τζέρσεϊ είναι και αυτό, για σταθερό μου κάνει. Και εγώ τζέρσεϊ το βλέπω εδώ, Μαρία ναι. Μου, και λυπάμαι πραγματικά. Δεν μου αρέσει μέχρι στιγμής τίποτα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το πετύχαμε πολύ. Νομίζω είμαστε πολύ κοντά. Καλά, αυτός ο Δημήτρης σήμερα τα βλέπει όλα ότι της ταιριάζουν. Απίστευτο. Θέλω να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θέλω πολύ να το ωραία. Δω επάνω σου. Θέλω να το δω επάνω σου γιατί θα μιλήσει σίγουρα. Έχει μέσα τα πράσινα τα πέδιλα που θέλω να το βάλει με αυτό. Να δω πώς είσαι. Μάλιστα. Ήμουν σίγουρος ότι θα σου πήγαινε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ πάνω σου.
Αυτό είναι και πιο κοντά στα γούστα τα δικά μου. Είναι αυτό. Από τα χρώματα που θα επέλεγα. Συναντήθηκαν οι φιλοσοφίες μας εδώ. Εγώ από εδώ και πέρα αποφάσισα σήμερα να μην σχολιάσω άλλο. Γιατί? Εντάξει, αυτό που βλέπω δεν θέλω. Σε πειράζει. Κι εγώ. Ωραία. Τώρα μιλάω εγώ. Θέλετε να μας δώσετε να λέμε πάνω κάτω τέτοια. Το παπούτσι είναι από τα χρώματα που δεν έχω φορέσει ποτέ. Κοίτα όμως πώς σου πάει. Αλλά ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Σπάει τη μονοτονία. Μ' αρέσει πολύ. Νιώθεις σεξι. Καλή τη σεξι με τη ρόμπα της γιαγιάς μου. Βγάλε την κορίτσι μου και έλα να σε κουρέψω. Νιώθεις τη λύκη μέσα αυτή την πολύ όμορφη φόρμα. Πες μου. Μίλησέ μου ανοιχτά. Νιώθω πολύ άνετα. Αυτό μ' αρέσει. Δηλαδή θα το επέλεγες, θα το φόραγες. Θα το επέλεγα σίγουρα. Ενώ επειδή είναι και φαρδιά κάτω στα πόδια, πολύ ωραία. Διαγράφει όσο το σου χρειάζεται. Σου κάνει μέση, έχει ώμους. Είναι σωστό το μανίκι για τα μπράτσα σου. Γενικά είναι ανοιχτό τόσο όσο. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη φόρμα. Αυτό το βέ, αυτό το μανίκι, τα δηλαδή. Κουμπιά. Τα κουμπιά. Λοιπόν. Μίλα, δεν κρατιέσαι. Πες τα, μεταξύ μας είμαστε. Βγαίνει. Λάθος, όλο λάθος. Πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε ένα άλλο φόρεμα. Ξέρω μπορεί να το δεις έτσι και να μου σου αρέσει, αλλά θέλω να το δω πάνω σου, γιατί όλα αυτά τα έντονα πριν σε ένα σου πάνε. Γενικότερα το χρώμα σου ταιριάζει στα χρώματα του δέρματος. Θέλω να κρατήσεις τα ίδια παπούτσια. Ωραία. Μαρία μου, νομίζω ότι ανακάλυψα τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει. Νομίζω ότι τα ρούχα αυτά είναι για λίγο πιο μεγάλες γυναίκες όλα μέχρι στιγμής. Δεν είναι για το κορίτσι μας αυτό που κάνει τύπου λολίτα. Κάνει τύπου λολίτα. Θέλει κάτι πιο φρέσ, πιο κοντό, πιο ανάλαφρο, πιο γκέρλι. Δεν είναι. Τούτο είναι για πολύ μεγάλη γυναίκα. Wow, σου πάει και αυτό το χρώμα. Ήμουν σίγουρος. Είναι λίγο μεγάλο, ε. Είναι λίγο μεγάλο και δεν ξέρω αν είναι για την ηλικία μου. Είναι πολύ για την ηλικία σου, γιατί θέλει και το κατάλληλο. Δηλαδή κι άλλο να το εμπλουτίσουμε styling. Δεν έχουμε βάλει τίποτα, αλλά γενικά έτσι το κόψιμο μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε κρατήσει και το πέδιλο, το χρώμα που μου αρέσει. Γεια σας. Προχωράμε κι εμείς. Γεια σας, πάμε στο μόλ κατευθείαν να βοηθήσουμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι αυτό που πάει το κορίτσι στην αποφύτηση. Δεν έχει πάρει άλλο ρούχο στη ζωή του. Πρώτη φορά παίρνει φόρεμα και παίρνει το χειρότερο. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Μίλα, μάνα μου. Μίλα. Βγάλ' τα από μέσα σου. Σε παρακαλώ. Δεν μ' αρέσει. Ρόχο, εγώ θεωρώ ότι είναι ρούχο κουμπάρας, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Α, που είναι λίγο μετά το φθινόπωρο, πριν το χειμώνα. Τι δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσει το χρώμα. Ή δεν σου αρέσει το πριν, τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει. Το χρώμα νομίζω και έτσι όπως είναι τόσο μακρύ. Γιατί καρδούλα μου, πες και εσύ ένα καλό λόγο ότι σ' αρέσει αυτό το Δημήτρη. Μην μου το στεναχωρείς το Δημήτρη σήμερα, είναι διάθετο το αγόρι. Πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι τελευταίο που μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα δύο αγαπημένα μου χρώματα. Είναι ο πνευματή. Σε σακάκι, κράτησε το να μου πεις πώς είναι. Ευχαριστώ. Πάνω σου. Και πορτοκαλί, σε δύο αποχρώσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η βερμούδα, το μπλουζάκι και να σου φέρω και πέδιλο. Τέλεια. Πες μου ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να τραγουδήσουμε, να ανέβουμε. Τέτοια νεολαία είσαι εσύ. Έχω φέρει εδώ πέρα και δεν έχεις πει τίποτα, τσιμουδιά. Τι είναι αυτά που ακούτε τώρα εσείς νεολαίοι? Εγώ πιο πολύ καψούρα ακούω. Καψούρα FM, για πες ένα να καψουρευτούμε. Δεν μπορώ να τραγουδάω. Θα τραγουδήσω εγώ που το έχω. Πλούταρχο. Εσύ Πλούταρχο. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ποιο το καλύτερο παιδί, ποιο λες? Τα πάντα. Τα ξέρεις όλα. Πάντα. Ποιο είναι το αγαπημένο? Φυσάει πολύ. Αχ, κορίτσι μου, τι. Το πόσο ωραία μάτια έχεις, μ' αρέσει. Πόσο ωραία μάτια έχεις, τι ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, πήγαινε να το βάλεις και όσο θα αλλάζεις να μου το τραγουδάς. Wow. Εντάξει. Κάπως ερχόμαστε. Εδώ. Είναι το look που σας έλεγα πριν, Λολί, τα χρώματα, έντονα, ναι. Κοντά, θηλυκά, αυτό εννοούσα. Δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα πάνω μου. Γιατί, καρδούλα μου? Νομίζω το σορτσάκι... Όντως, το σορτσάκι σου τονίζει λίγο εδώ το δεν μικρό θεματάκι κάτσει, που έχει. Δεν έχει κάτσει καλά. Μου κάνει λίγο πιο μεγάλα τα μπούτια. Τώρα εγώ τι να... Όχι, δεν είναι. Είναι εκεί, όντως, το αντιλαμβάνομαι. Τα πόδια σου είναι σωστά. Δεν με κολακεύει ιδιαίτερα. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή, μπαίνει μέσα η μπλούζα και προβάλλει και της φαίνεται... Δεν είναι σωστό εκεί. Αλλά ένας τέτοιος συνδυασμός, όχι ίσως ο συγκεκριμένος... Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Ναι, τα χρώματα είναι τέλεια. Ναι, το πανταλό είναι πολύ στενό. Αν ήταν πιο μακρύ και πιο ποντήλατο αυτό και δεν ήταν τόσο έντονο το χρώμα, δεν θα μάρκαρε και εδώ. Όντως η βερμούδα εδώ προσθέτει λίγο, η αλήθεια είναι, στο μαρκάρι. Αλλά από εκεί και πέρα τα χρώματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα χρώματα, ναι, συμφωνώ. Γενικότερα έχω καταλάβει πάνω κάτω ότι χρειάζεται. Θέλω να σε φωτίσω, να σε κάνω ακόμα περισσότερο, γιατί νιώθεις ότι δεν το έχεις, ενώ το έχεις πάρα πολύ.
το έχεις από μέσα σου. Εγώ θα στο βγάλω ακόμα περισσότερο προς τα έξω. Θέλω να πας να βάλεις τα ρουχαλάκια σου, να αλλάξεις και να πας στον Τρίφωνα να κάνεις μαλάκια, νυχάκια, make-up, τα πάντα όλα. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ πάρα Μπράβο, πολύ. Μπράβο, Βασιλικούλα μου. Δημήτρη μου, Δημητράκη μου, περιμένω τη Βασιλικούλα να κάνει τα μαλάκια της, τα παψιματάκια της και όλα τα άκια της. Αχ! Άνοιξη, Αθηνά μου, άνοιξη. Μπήκε η άνοιξη, το καταλαβαίνει. Ήρθες όντως πολύ ανοιξιάτικος. Είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη του ουρανού κατά άνοιξη. Στα ξαφνικά. Καλά, ξαφνικά το περιμέναμε πάρα πολύ. Πώς και πώς. Αχ, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είσαι, γιατί. Ναι, γιατί μ' αρέσουν, αρθίζουν τα λουλούδια. Είμαι κι εγώ ένα λουλούδι. Και μυρίζουν τόσο ωραία. Ναι. Ωραίο πουκάμισο, ωραίο σακάκι, ωραίο παντελόνι. Ωραίο το καμπαρντίνα είναι αυτό που φοράει. Ναι, ναι, ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ. Ναι. Τι είναι αυτή η μαυρίλα που βάλε σήμερα. Τι να κάνω, οι απαιτήσεις της δουλειάς. Γιατί, δεν μπορώ τη μαυρίλα. Θα έρθει η Βασιλική. Βασιλική τη λένε. Α, ναι. Α, ναι. Και είναι μέσα στην πολυμήθρα. Καλησπέρα σας. Αγάπη μου, τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Α, τι όμορφα μάτια που έχει η Βασιλική. Πολύ γλυκό κορίτσι. Πράσινα, πρασινομελή. Μελή. Το πράσινο δεν το έχω δει, είναι το μελί πάλι. Ναι, αυτό, γιατί μια χαρά. Και ταιριάζει και με το μαλλί της αυτό το μελί. Είναι ίδιο το μάτι, ίδιο το μαλλί. Καλό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι καλό. Στο μαλλί όχι. Στο μάτι μου αρέσει τρελά. Το έχεις ανοίξει και κάνει δεκαπάς πολύ. Πάρα πολλά έχω κάνει. Ναι. Τι δηλαδή. Χρώματα έχω αλλάξει πάρα πολλά. Ναι. Γενικά, όταν δεν είναι καλή η ψυχολογία μου, ξεσπάω εκεί. Όλες ξεσπάνε στο μαλλί. Γιατί σε εμάς, πες μου. Είναι το εύκολο, γιατί στο πρόσωπο πώς να ξεσπάσεις. Σου λέει ας αλλάξω πέτσο. Θα πατήσεις κανένα μπιμπίκι, δεν γίνεται. Ενώ εδώ πέρα το μαλλί, τσουκ, θα ξαναμακρύνει. Ναι. Είναι η επιθυμία να αλλάξουμε από μέσα. Βρήκα και πιο... Πετίτα από μένα. Από σένα, μπράβο. Είναι γλυκούλα όμως, πάρα πολύ όμορφη. Είναι πιο πετίτα, όντως. Ναι. Τα ακριβά αρώματα, Αθηνά μου, ναι, μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, το έχουμε ξαναπεί. Είναι για να παρηγορούμαστε αυτές τις παροιμίες. Και γενικά, ξέρω ότι κάτι άντρακλες, έτσι ψηλοί και αυτά, θέλουν τις πετίτ. Ναι, ισχύει. Συμφωνείς? Ισχύει, ισχύει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Το αγόρι σου είναι ψηλό? Το αγόρι μου δεν υπάρχει ακόμα. Α, δεν υπάρχει. Γιατί? Δεν υπάρχει ακόμα. Είναι στο μέλλον. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα τίμια κορίτσια και περιμένουν να έρθει ο πρίγκιπας. Πώς το φαντάζεσαι? Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Όπως να είναι. Αρκεί να είναι πιστός. Εσύ, Αθηνά μου, πώς το φαντάζεσαι? Δεν φαντάζομαι κάτι. Πιστό το θες κι εσύ? Πιστό, εντάξει, ναι, έχεις εμπιστοσύνη, βέβαια. Αυτό, γιατί ναι, μπράβο. Βέβαια. Ψηλό κοντό, πώς το θέλεις. Α, δεν με πειράζει. Μπράβο, έχεις και ψηλό. Καλή καρδιά να έχει. Μπράβο, αυτό. Συμφωνείς κι εσύ με την Βασιλική με τα τρούλο? Σίγουρα, ό,τι μας αξίζει να το πάρουμε. Ναι, αυτό που λες. Είδες, η πίστη, αγάπη μου. Έλα μου ντε όμως που οι άντρες δεν είναι πιστοί. Δυστυχώς. Ναι, τα αγόρια μου. Άντρες είναι, μωρέ, να μην παίξουν και λίγο, εντάξει. Λογικό είναι. Σε κάποια πλαίσια, λογικό. Τους δίνουμε έτσι ένα. Ελαφρυντικό. Ναι. Κανένα. 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 Δεν δέχεσαι την απιστία, ε. Ποιος τη δέχεται? Εγώ. Κακό. Ξέρω τι δέχομαι, είμαι κι εγώ άπιστος. Μα βλέπω την πραγματικότητα. Τι να ζω, σε όνειρα και να πετάω σε παραμύθια ότι υπάρχει αυτός ο τέλειος έρωτας, όπως λέμε, ο τέλειος άντρας. Ο άντρας σωστός, από εκεί το εμπνεύστηκα. Γενικά έχω εμπνεύσει το τελευταίο καιρό. Όπως το λέει και ο Τρίφωνας, άμα είσαι και σε μια σχέση μακροχρόνια, θα σου μπει ένας διάολος και σε σένα και στον άλλο κάποια στιγμή, κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Οπότε άστο, άμα είσαι καλά με τον άλλον, τι ψάχνεις. Ωραία συμβολή στις 2 το μεσημέρι. Αχ, Βασιλική μου, για πες μου, με τι ασχολείσαι, τι άλλα χόμπι έχεις? Ασχολούμαι με την πυγμαχία εδώ και 1,5 χρόνο. Συγγνώμη, η πυγμαχία, όταν μου λες, τι κάνεις εκεί, το σάκο του box? Όχι, βαράω. Βαράς κι εσύ? Όχι, λέω, μήπως σε κρεμάγανε και... Όχι, βαράω. Τη βλέπουμε γλυκούλα, αλλά είναι δυνατή, ναι. Για ρίξε μου μια μπουνιά. Δεν μπορώ έτσι, πρέπει να μου σου κάνει κάτι. Να. Φέρω με ένα πρώην μου, να εκτονωθώ εκεί. Α, είχες και πρώην. Ναι, καλά. Σήκω όρθια λίγο. Έλα. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Έλα. Για σήκω λίγο. Αχ, μέση μου. Τόσο πολύ πάχυνα. Για να σε δω. Όχι, καλέ. Μια χαρά είσαι εσύ, ό,τι πρέπει. Δηλαδή, ρίξε μου, ρε παιδί μου, μια μπουνιά εδώ. Δεν μπορώ να βαράω έτσι. Α, δεν μπορείς. Μα τι πρέπει να σου κάνω? Να τη σκόψεις τα μαλλιά, αγοραίσεις. Σωστά. Περίμενε. Όχι, όχι, όχι αυτό.
Ρίξε, αλλιώς θα κόψω. Α, ρίξε. Όχι. Να, θα κόψω. Ρίξε. Ρίξε, παρακαλώ. Ρίξε. Καλέ μια μπουνίτσα, δεν είπα να μην βαρέσει σαν το τέτοιο. Δεν μπορώ έτσι. Ωραία, δίνει όμως μόνο την κίνηση. Ας μην έχει δύναμη. Κάτσε, θα κόψω πιο πολύ τώρα έτσι για να μάθει. Έλα. Όχι, σε παρακαλώ, μην κόβεις άλλο. Θα κόψω. Έλα, θα σου δείξει, θα σου δείξει. Να. Ρέξες. Τώρα θα δεις. Α! Εγώ θα σου έλεγα να το δοκιμάσεις, Βασιλική. Εγώ θα κόβω μέχρι να μου ρίξεις. Είναι όμως ευγενική και δεν ρίχνει, γι' αυτό θα το εκμεταλλευτώ και θα κόψω κι άλλο. Σε παρακαλώ. Θα του ρίχνω ένα βρωμό ξύλο, εκεί ήθελε να καταλήξει, αλλά το κορίτσι κρατήθηκε. No. Βάλε μια τρικλοποδιά, βρε Βασιλική μου, κι εσύ, διότι όπως το πας, θα κοντίνει αρκετά το μαλλί. Η τρικλοποδιά δεν είναι μέρος του αθλήματος. Α, δεν είναι. Όχι, μόνο με χέρια. Μπράβο. Είδες, είναι τίμιο κορίτσι του, η Βασιλική μου. Δεν βάζει ποτέ τρικλοποδιές. Ποτέ. Ούτε στους άντρες. Το χρειάζονται οι άντρες. Ναι. Αλλά πρέπει να είμαστε καλές εμείς κατά. Εσύ πρέπει να σε έχουν απατήσει για να είσαι τόσο με την πίστη. Με την πίστη. Είχα αυτή την τύχη. Ναι. Πώς το ανακάλυψες? Έστειλα στην κοπέλα που νόμιζα που είχα υποψίες και μου το είπε η ίδια. Και πώς το κατάλαβες δηλαδή? Αφού ήταν από άλλη περιοχή, είδα ένα αίτημα ακολούθησης εγώ στο Instagram, λογικό να μου φανεί. Είδες το αίτημα ακολούθησης. Καπάτσα η Βασιλική. Μπράβο. Πού με βρήκε? Τέλειο. Ναι, αλλά μπορεί να μην τα είχαν όσο ήταν μαζί, να τα φτιάξε μετά με την άλλη. Θα τα έχει μάθει σίγουρα. Άντρας πιστός δεν... Δεν υπάρχει. Είδες υπό εξαφάνιση. Οι άντρες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο. Πολύ σωστό τραγούδι διάλεξες. Μπράβο, Τρίφωνα. Ο άντρας είναι αγάπη μου από τη φύση του. Είναι κυνηγός. Του αρέσει να παίζει αυτά. Να τους δικαιολογήσουμε και λίγο. Η γυναίκα πρέπει να ερωτευθεί. Ενώ ο άντρας μπορεί να πάει και ας μην είναι ερωτευμένος. Ναι. Ενώ οι γυναίκες είναι ευαίσθητα, τα κορίτσια μου. Πολύ. Και οι άντρες ευαίσθητοι. Είσαι ευαίσθητη εσύ, ε. Πάρα πολύ. Αγάπη μου. Αφινά μου βαφή δεν έχουμε σήμερα. Να κάνουμε, λες. Έτσι κάνουμε. Να κάνουμε. Ναι, αυτό το χρώμα δεν είναι να το αφήσουμε. Για να σε δω. Θέλει. Νομίζω ότι σου πάει το πιο κοντό. Άμα δεν μου ρίξεις μπουνιά, θα σου κόψω κι άλλο. Α, ναι, τελείως. Πάω να την ετοιμάσω, ε. Να την πάρεις αυτήν εδώ, ναι, για να σε προστατεύει. Θα σε αφήσει το δρόμο, έτσι. Λες, θα το ξέρεις, μπορεί να πολύ δυνατή. Θα ντρέπεται να βαρέσει τον άλλον. Αχ, ευτυχώς, Βασιλική μου, που ήρθες και τάπες, για να τα ακούνε κι άλλοι εδώ μέσα. Καταλαβες? Γιατί ξέρεις, μαζί με το Βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα. Δεν μιλάς εσύ? Για ποιον χτυπάει η καμπάνα εδώ μέσα? Για ποιον. Για την απατημένη. Έχουμε απατημένες εδώ? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι σίγουρα. Ένα, είδες, το λέει η γυναίκα. Μία την βρήκα. Εσύ τι το παίζεις? Εγώ γιατί να το πω, είμαι απατημένη. Αφού δεν είμαι απατημένη, πες. Να με απατήσεις με το ζόρι. Ρε, τι πάθαμε. Πες, βρε Αθηνά μου, ένα τραγουδάκι να αφιερώσουμε στη Βασιλική που ήρθε να μας δει. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρε. Αν τον πήρα και τον άφησα, έλα πάμε. Βασιλική, παρακάτω. Παρακάτω. Κούνα, μωρή Βασιλική, λίγο το χέρι. Δεν ξέρεις τίποτα, παρακάτω. Το ξέρω, αλλά δεν μου βγαίνει τώρα να το πω. Βασιλική σου είναι όμορφη, ψηλή σαν το κουκλάκι. Ψηλή. Βασιλική σου είναι όμορφη, ψηλή σαν το κουκλάκι. Δεν έπρεπε, Βασιλική. Ναι. Να πάρεις το φαρμάκι. Αχ, φαρμάκι. Τους πότισες φαρμάκι. Καλά το λέξε τραγούδι. Εγώ ή αυτή? Αυτή σου ποτίσανε. Αυτή την πότισαν. Μα πόσοι σε πατήσανε, παίρνουν. Πόσοι? Σίγουρα θα ήταν κι άλλοι. Κι άλλοι, λες? Σίγουρα. Όχι, Βασιλική. Γιατί, Βασιλική? Κάτι δεν τους κάνεις καλά. Κάτι κάνεις λάθος. Ενώ η Αθηνά που τα κάνει καλά δεν την απατάει κανείς. Κατάλαβες? Ίσως μπορεί να είναι και επιλογές τέτοιες. Όλες. Οι άντρες τους αρέσουν πώς, τι ηλικία έχουν? Τώρα τελευταία μικρότερη. Γι' αυτό. Πόσο μωρή μικρότερη, 15? Όχι, 2 χρονάκια. 20? 21 είμαι εγώ. 19. 18. Και τι τους κάνεις τόσο μικρούς, Βασιλική Μπιμπερό? Έλα ντε.
Πρέπει να ανέβουν λίγο τα στάντερ μου. Ναι. Είδες, πήγες ο Τρίφωνας, sorry Μαρία, αλλά... Το κομμωτήριο είναι εξομολογητήριο. Έτσι. Μπράβο, βάλει τις δεκαπάς, μπας και ισιώσει και δεν έχει και προβλήματα, καταλαβες. Αυτό εδώ μου τελείσει, ε. Πιστεύω ναι. Μην μου πεις ότι έμαθες να κάνεις box γιατί θες όποιον σε απατάει να τον πλακώνεις. Δεν τον πλακώνω, απλά πάω εκεί, ναι. Ξεσπάω. Α, πώς ξεσπάς, του ρίχνεις μπουνιές. Όχι, βαράω το σάκο. Στο σάκο. Α, στο σάκο. Και μου φεύγει. Αντί να βαρέσεις αυτόν, βαράς ναι, το σάκο. Ναι. Είδατε, έξυπνη. Όταν την απατήσουν, βαράει το σάκο και ξεσπάει. Σαν ταινία. Ναι, αγάπη μου. Είμαι πολύ καλή και δεν πρέπει. Στα πράσα δεν έπιασες κανέναν. Όχι. Ακόμα. Όχι ακόμα. Στο εύχομαι, Βασιλική μου, να τον πιάσει τα πράσα και να το κάνει μαύρο. Εκεί σαν σίγουρα. Το σάκο του box. Εκεί σίγουρα. Λοιπόν, πάω μέσα και έρχομαι. Εντάξει. Εντάξει. Μπράβο, περιμένω. Βασιλική μου, μπράβο. Βασιλική, τον έρωτα μου έφαγες. Μου έφαγες την ψυχή, μωρή, το ξέρεις. Αλλά το μαλλί σου είναι θεϊκό. Ωραίο καλέ, είναι. Τέλειο, Αθήνα. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι μου. Μπράβο το κοριτσάκι μου, η θεά μου. Αλλά έχεις να κάνεις και μακιγιάζ και νυχάκι. Καλή τι νυχάρα είναι αυτή. Τέλειο, ωραίο. Ωραίο είναι. Μέσα στο... Γαντάκι, χωράει αυτό το νύχι. Χωράει, δεν εμποδίζει. Εγώ θα σου έλεγα άλλο. Να βγάλεις και το γάντι και να του βγάλεις το μάτι. Αυτό θα είναι καλύτερο. Θα είναι το καλύτερο. ναι, αγάπη μου. Τι τα θες εσύ τα γάντια, εσύ με το νύχι, τα βγάζεις τα μάτια. Έτσι, εντάξει, πρέπει. Θα σε δω στην πασαρέλα, αγάπη. Καλέβω. Φιλάκια. Καλώς την Βάσο. Καλησπέρα, Δώρα. Πώς είσαι, Βάσο? Καλά, είμαι εσύ. Είμαι καλά κι εγώ. Να δω τα νύχια σου. Τα έχεις φτιάξει, βλέπω, ε. Τα φτιάχνω πάντα και τα κάνω μακριά συνήθως, συνέχεια. Θα στα κοντίνω λίγο και θα δείξω έναν τρόπο, όταν έχουμε φτιαγμένα νύχια, πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε χωρίς να χαλάσει αυτό που ήδη έχουμε. Ναι. Όταν βάφουμε τα νύχια μας με απλό βερνίκι πάνω από τζέλ, έχουν καλύτερη διάρκεια. Γιατί το νύχι μας δεν έχει καθόλου λιπαρότητα, οπότε αυτό μπορείς να το κρατήσεις και 10 μέρες και 15 μέρες. Σε περίπτωση βέβαια που το βαρεθείς, θα πάρεις ένα ασετόν, απλό, όχι καθαρό, και θα το ξεβάψεις. Και ωραία. Από κάτω θα έχεις τον νύχι που είχες πριν, με αυτό το σχέδιο. Τέλειο. Δεν είναι τέλειο? Είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο και αλλάζεις... Για να μην το βαρεθείς. Ακριβώς. Πάσου, έτοιμα τα νυχάκια σου. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που σου αρέσουν, ε. Και πας για μακιγιάζ. Ωραία. Βασιλική μου, καλώς ήρθες και σε εμένα. Καλώς σε βρήκα. Φτάσαμε στο τελευταίο βήμα που είναι το μακιγιάζ. Πρωτού ξεκινήσω όμως, θα καθαρίσω λίγο τα φρύδια σου. Ένα απλό καθάρισμα. Σχήμα ωραία. Έχουνε, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις όμως κάποιες τριχούλες οι οποίες δεν χρειάζονται να είναι εκεί. Μην με πονέσει πολύ με αυτό. Λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο tip για να μην πονάς όταν βγάζεις τα φρύδια είναι να τεντώνεις το δέρμα όσο πιο πολύ γίνεται. Εντάξει, μόνη μου δεν ξέρω να τα βγάζω ούτως ή άλλως. Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο πόνος και μετά αν πιέζουμε λίγο και κάνουμε μασάζ, φεύγει εντελώς. Τις βλεφαρίδες τις συντηρείς σωστά? Είναι η πρώτη φορά που βάζω, οπότε μάλλον... Δεν τα κάνω κιόλας σωστά. Θέλουν ιδιαίτερο καθάρισμα με ντεμακιγιάζ που είναι ειδικό για ψεύτικη βλεφαρίδα, ώστε να μην αλλοιώνει την κόλλα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχεις ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα όσο αναφορά τη μακροχρόνια χρήση που αφαιρεί τη βλεφαρίδα. Δηλαδή τώρα, εδώ έχουν μπλεχτεί, εδώ έχω ένα κενό, που αν τις πρόσεχες περισσότερο και τις χτένιζες σωστά, αυτό δεν θα γινότανε. Παρ' όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βασιλική μου, είσαι έτοιμη από τα φρύδια. Σε πόνεσα? Καθόλου. Και πάμε για το foundation. Η ποσότητα που χρειάζεται από το foundation είναι πάρα πολύ μικρή, διότι έχεις πεντακάθαρο πρόσωπο. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να χρησιμοποιείς
foundation όπως είναι αυτό, ενυδατικό και ανάλαφρο. Αν όμως δεν έχεις και έχεις ένα foundation το οποίο είναι πιο καλυπτικό, ένα πολύ ωραίο tip είναι να το ανακατεύεις μαζί με την κρέμα σου. Τελείωσα με το foundation, θα δώσω και τη φωτεινότητα στα μάτια με ένα concealer. Θα βάλω και λίγο υγρή λάμψη. Πρώτο απλώσω το concealer. Με αυτό το προϊόν θα έχω ένα πιο γκλάμ αποτέλεσμα, πιο λαμπερό. Βάζουμε και λίγο στο κέντρο της μύτης να δώσουμε έξτρα φωτεινότητα και μπορούμε και λίγο στο άνω χείλος. Και με το σφουγγαράκι που έχω απλώσει το primer και το foundation, απλώνω και το concealer. Λίγο προσεκτικά βέβαια στο άνω βλέφαρο, να μην λερώσω τις βλεφαρίδες. Και πάμε να κάνουμε κοψίματα τώρα. Ξεκινάω πίσω από τον ακουστικό πόρο, εδώ δηλαδή, και σβήνω προς τα μπροστά. Έχω επιλέξει ένα πιο κόκκινο καφέ χρώμα. Να δώσω περισσότερη έμφαση στο χρώμα ματιών. Και φτάσαμε στο τελευταίο βήμα που είναι το κραγιόν. Βασιλική μου, είσαι έτοιμη και από εμένα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην πασαρέλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Δημήτρη, τι ωραίο γυαλί είναι. Σ' αρέσει, μαράκι μου, γιατί ο Τρίφωνας λέει ότι είναι γυναικείο. Ε, και... Έλατε, πες μου, κάνει bullying. Α, Τρίφωνα, πρόσεχε, παιδί μου. Δημήτρη, το παιδί. Α, η οικογένεια βγήκε. Καλή. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ποιο είναι το κουκλάκι αυτό. Η Νικόλ. Η Νικόλ. Η Νικόλ μας είναι αυτή. Τι φοράει. Το κορίτσι μου, κοίτα τι κουκλάκι είναι. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Μωρό μου είσαι εσύ. Και καταλάβατε τώρα. Πάμε. Σε σπάει στη Νικόλ. Ευτυχώς τραγουδάει στη Νικόλ. Ελάτε. Ερχόμαστε. Καλά, τώρα μόνο με την Νικόλ θέλω να ασχολούμαστε. Ναι, είδες, μόνο τι κούκλα με το κορίτσι με το πιο κοίτα, μικρό κοίτα, μουτράκι κοίτα, του κοίτα, κόσμου. Με το πιο μικρό. Λιονταράκι. Άντε, κορίτσι μου. Τι όμορφο κορίτσι. Κοίτα τι φόρεσε, μαντιλάκι. Βγάλτε στο όμορφο. Θέλω ότι θέλω έτσι χνοδοτή και φουντοτή. Φουντοτό μωρό, κουρίτσι. Ωραία, έχουμε εκπομπή να είμαστε κουρίτσι. Πάμε, 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 συνεχίζουμε. Καλώς ήρθατε, αγόρια. Θα δώσω στο θείο. Πέτα. Ναι, δώσω μετά στην Ιβόνη. Μετά στην Ιβόνη, παρακαλώ. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, θέλετε να πούμε και για τη Βασιλικούλα μας. Εννοείται να πούμε για τη Βασιλικούλα μας. Για πείτε μου. Δύσκολη περίπτωση, Μαρία. Ναι, είδα ότι παιδεύτηκε στο μόλι. Παιδευτήκαμε πολύ, γιατί ενώ φαίνεται ξέσνια, έτσι έχει ένα πολύ ωραίο καμπυλωτό σώμα, δεν είναι εύκολο να το εστιάσει, γιατί είναι και λίγο πετίτ. Οπότε ουσιαστικά δυσκολευτήκαμε το γεγονός να βρούμε κάτι που να μπορέσουμε να αναδείξουμε περισσότερο τα ατού της. Που είναι το πρόσωπό της, που είναι πολύ όμορφο. Ναι, φοβερή, πολύ όμορφο. Γιατί ήταν να τις μπουνιάσεις ρίχνει. Ναι, κάνει box, μην τη πολύ. Και πρώτη φορά δεν μ' άρεσε. Μα την είπες και σάκο, πώς δεν σου ρίξε καμία εκείνη την ώρα. Τίποτα, της τα έλεγα για να μου πει γλύκα. Ή την είπες σάκο. Ναι. Ε, όχι ρε το κορίτσι μου. Τι κάνεις, της λέει στην πυγμαχία, το σάκο του box. Τρίφωνας. Κλασικός. Χιούμορ, Μαρία μου. Δεν ξέρεις από εγγλέζικο χιούμορ. Όχι, ρε γαμώτο, αυτό είναι. Πες, βρε Γιάννη μου, και εσύ πω, καλέ, που είσαι το πιο εγγλέζικο. Ναι, που είναι μέσα από το Λονδίνο. Εγγλέζικο είναι το outfit, οπότε εσύ τα λες. Πες τα. Αγάπη μου. Σατανά. Θέλετε να δούμε το κορίτσι. Ναι. Άντε. Για να ανοίξει η πόρτα, θες τραγούδι, όχι. Ή θες. Δεν έχω πρόβλημα με τέτοια φωνή που έχω να μην τραγουδήσω. Ό,τι γουσταρίζετε. Α,
Έλα, έλα, για βιές, για βιές, γλυκιά να φας την καραμέλα. Έλα, έλα, μην τρως την καραμέλα. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Μην γκρινιάξεις για τα παπούτσια. Και τι ωραίο που κάνεις, πόσο μ' αρέσει. Είναι τόσο ωραία, δεν μπορώ να κρατιέμαι, αλήθεια. Θα περιμένω, δεν μπορώ να κρατιέμαι. Όχι, όχι, κρατήσου. Μην υπόσχεσαι τίποτα. Άμα δεν σ' αρέσει κάτι, θέλω να μας το πεις όπως το νιώθεις. Ακριβώς. Το παπούτσι με έχει παιδέψει. Το παπούτσι τι να κάνουμε, μεγαλώνεις, θες να γίνεις σεξ, δεν φοράς τα κουνιά. Έχω υπερδεί πολύ τον εαυτό μου σήμερα. Το καθετή έχει το κόστος. Λοιπόν, άντε γύρνα, Βασιλική μου. Και περίμενε να δεις τον εαυτό σου. Πήγαινε στην Ιβόνη, εσύ, έλα. Έλα, αγάπη μου, να. Και μετά στο Γιάννη. Τι νοικιάζεις. Τελείως διαφορετική. Του μαλλί. Της πάει πολύ. Μου Δημητράκη. Είχα αγχωθεί, μη βγει κοντό, αλλά νομίζω ότι μου πηγαίνει. Δεν ήθελες να με δείρεις εκείνη την ώρα, εγώ στο όχι, όχι, δεν μου βγήκε. Ευτυχώς, γιατί θα ήταν άδικο. Θα κόψω περισσότερο. Θα ήταν άδικο. Είναι πολύ ωραίο και πάρα πολύ στυλάτο. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είμαι πολύ εκφραστική, γι' αυτό μπορεί να φαίνεται. Μ' αρέσει. Τι ωραία και τα μικρά σκουλαρικάκια που έβαλε. Έχει εκείνη piercing, οπότε το αφήσαμε εκεί στα χείλια της, ναι, που έχει. Ναι, ναι, καλά έκανε. Της πάει πάρα πολύ και γενικότερα είπαμε να βάλει ένα κόκκινο ματ κραγιόν, γιατί έχει πολύ όμορφο πρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γλιτώσαμε το ξύλο, εντάξει. Το γλιτώσατε, ναι, η αλήθεια είναι. Έλα, γύρνα. Θα το χορτάσεις και μετά. Δεν κρατιέμαι. Άντε. Σαν φυσικό της είναι το ξανθό, Δημήτρη. Αγχώθηκες, ε. Μπράβο. Πάρα πολύ. Αφού ήθελες να γίνεις πιο θηλυκή, βρήκα ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, Δημήτρης, γιατί είσαι ένα πολύ νέο κορίτσι, που αυτό το ρούχο σε κάνει πολύ πιο... Να βρω τη σωστή λέξη, βοήθησε με Μαρία. Ναι, όριμη! Με ωραίο τρόπο όμως. Τρελαίνομαι για αυτό το συνδυασμό με τα χρώματα. Είναι φανταστικό. Του σκουλαρίκι σου δίνει το κάτι νεανικό, όπως και η τζάντα και τα νύχια. Που το θέλει το ρούχο αυτό πάνω σου. Και τα μαλλιά είναι φανταστικά. Είσαι μία κούκλα. Τρίφορα. Οφείλω, το ευχαριστώ. Η Ιβόνη είπε ακριβώς τις λεπτομέρειες που ήθελα να τονίσω και εγώ, οπότε θα πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν που βλέπω στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Καλοπροαίρετα πάντα, μου θυμίζει μία φωτογραφία από εκδρομή 90s που τα κορίτσια του σχολείου της τρίτης λυκείου έχουν ντυθεί για να πάνε στο κλαμπ που δεν ξέρουν πολύ καλά πώς θα ντυθούν, αλλά είναι και πολύ στυλάτες γιατί είναι πολύ φρέσκες και θέλουν να φορέσουν για τα κούνια της μαμάς τους ή της ξαδέλφης τους. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει κάνει, Δημήτρη. Είναι πολύ μοντέρνο, πολύ σύγχρονο, με παραπέμπει σε μία πολύ ωραία 90s, όπως επίσης είναι εξαιρετική η απόχρωση, ναι, των μαλλιών. Και ήταν κόκκινο, δεν ήταν, ήταν εύκολο. Κόκκινο, ήταν πολύ δύσκολο για την Αθηνά και μπράβο να πούμε και στην Αθηνά. Το χρώμα, κάθισα, το έψαχνα κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Όταν έκανα αλλαγές, ήθελα να τη φανταστώ. Είναι ένα κορίτσι που έχει πολύ έντονο ωραίο πρόσωπο, ωραία μάτια. Είναι εκφραστική στα μάτια της, τα εκφράζει όλα. Που μου έλεγε ότι δεν είναι θηλυκή. Εγώ τη βλέπω πάρα πολύ μέσα από τα μάτια της και τη σεξουαλικότητά της. Και ήθελα αυτή την αλλαγή. Το είπα στον Τρίφωνα, συμφώνησε και έβγαλε ένα από τα καλύτερα χρώματα. Να πούμε ότι η ρίζα τη. Αγάπη μου! Έλα εδώ, έλα. Έλα, αγάπη μου. Συμφωνεί και η Νικόλ. Συμφωνεί και η Νικόλ. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Να πούμε ότι η ρίζα τη όμως την έχουμε λίγο πιο σκούρα. Και αυτό και πολύ καλά βαθαίνει κάνουμε το πρόσωπό όλο. Και βοηθάει και όταν μακραίνει, ναι, το μαλλί, που μπορεί να κρατήσει το δικό της που θα είναι λίγο πιο σκούρο και θα δείχνει πάρα πολύ ωραία και δεν χρειάζεται αυτό να βάφετε κάθε τρεις και λίγο, να ταλαιπωρεί τα μαλλιά και να έχει ένα αποτέλεσμα πιο μοντέρνο με πιο σκούρα ρίζα. Να είσαι καλά, Βασιλική μου. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες και που σου άρεσε το αποτέλεσμα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά κι εσείς που είσαστε μαζί μας σήμερα. Αν θέλετε να έρθετε εδώ και να σας αρέσει το αποτέλεσμα, εμείς θα κάνουμε τα καλύτερα. Καλό απόγευμα, φιλάκια.